Ένα χόμπι ξεχωριστό διακρίνει το φίλο μας το Φώτα το Μύχο από τα κρυονέργια ναυπακτίας. Ποιο είναι αυτό? Ο διπορικό με το άλογό του και το σκύλο του, ξεκινώντας από το χωριό, τα κρυονέργια δηλαδή, και φτάνοντας στην Πελοπόννησο. Μη φανταστείτε βέβαια ότι η διαδρομή αυτή γίνεται καβάλα στο άλογο. Ο Φώντας, περπατώντας, διανύοντας πολλά χιλιόμετρα κάτω από φυσικές συνθήκες διαβίωσης, πραγματοποιεί κάθε χρόνο αυτό το διπορικό. Δεν κουράζεται, το διασκεδάζει και δεν μετράει ποτέ το χρόνο. Το μόνο που βάζει στόχο είναι να περνάει καλά, να μιλάει με τον κόσμο και να τους μεταδίδει την ευχαρίστηση και την αγαλίαση που νιώθει πραγματοποιώντας αυτό το διπορικό. Με το άλογο στους δρόμους, το συνηθίζετε κάθε χρόνο λέτε? Ναι, κάθε χρόνο και μεγάλα ταξίδια. Πολύ μεγάλα ταξίδια. Έχετε ξεκινήσει από πού? Οργίνα Ναυπακτία, μόνιμη κατοικία στα 1500 υψόμετρο. Χωριό? Λάλικα. Δήμο Ναυπάκτου. Δήμος Ναυπακτίας, ναι. Δημοτικό διαμέρισμα κρυονέργια, έτσι. Κρυονέργια. Και τώρα σας συναντάμε εδώ, στην περιοχή του Πλατανίτη. Προς τα πού πάτε? Λοιπόν, θα περπατήσω την Πελοπόννησο. Όλα τα βουνά της Πελοποννήσου. Θα κατέβω και παραλίες, ανάλογα όπως είναι το ταξί. Δεν υπάρχει πρόγραμμα, δεν υπάρχει χάρτης, δεν υπάρχει φαγητό, επιβίωση. Όλα 100% εμείς οι τρεις. Εσείς είστε πεζός? Πεζός, ναι. Η βόλτα είναι για μένα, όχι για τα άλογο. Και τα βγάζετε πέρα, αντέχετε? Αντέχω και είμαι φωτισμένος από ένα παιδάκι. Με φώτισε για να κάνω αυτά τα ταξίδια. Τι εννοείτε? Με έβαλε σε άλλους δρόμους. Τα παιδιά έχουν ιδιαίτερο μυαλό. Θέλετε να πείτε, έχετε κάποιο τάμα? Όχι τάμα. Απλά παίρνω μηνύματα από τη φύση και από το μικρό παιδί. Από όλους τους ανθρώπους. Τα μηνύματα τα παίρνω. Θα γυρίσω πίσω με πολύ υλικό. Κάνω και καταγραφή ορχιδές. Έχω γράψει αρκετά. Τολμήστε για να ζήσετε από τη φύση. Αυτό είναι το μήνυμα. Στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ό,τι θέλει κάνει, ό,τι θέλει δεν κάνει. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Απλά να αφαιθεί στο ταξίδι, να αφήσει την ψυχή του. Να αφαιθεί.